Αγαπητέ μου Γιώργο, αγαπητέ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πέρυσι, περίπου ίδια εποχή, στο 7ο Export Summit του Συνδέσμου σας, παρουσίαζα το σχέδιό μας για την επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη. Για μια Ελλάδα ισχυρή και παραγωγική και κυρίως ανταγωνιστική και εξωστρεφή. Μεσολάβησαν 12 πολύ πυκνοί μήνες. Με σημαντικές νομοθετικές τομές στη λειτουργία του κράτους και μέτρα ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας. Με μειώσεις φόρων και αυξήσεις των μεγεθών και των δικτών της πραγματικής οικονομίας. Αλλά και με μια σοβαρή κρίση στα σύνορά μας, όπως και την καταιγίδα μιας πρωτοφανούς πανδημίας. Τελευταία κλόνησε, όμως δεν γκρέμισε την οικονομική και κοινωνική ζωή. Η χώρα διατήρησε μέρος της δυναμικής που είχε κατακτήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και τους δύο πρώτους μήνες του 2020. Και μάλιστα, οι εξαγωγές παρουσίασαν την καλύτερη επίδοση με πρώτο τον κλάδο τροφίμων και ποτών. Η κυβέρνηση τόλμησε, οι πολίτες την εμπιστεύτηκαν και παρά τις μεγάλες δυσκολίες η αγορά άντεξε. Και έτσι όλοι μαζί κερδίσαμε την πρώτη αναμέτρηση με τον κορονοϊό. Φίλες και φίλοι, προφανώς η πανδημία αναδιάταξε τις προτεραιότητες του κράτους. Όμως δίπλα στις πρωτοβουλίες για την υγεία, η οικονομία είχε και έχει τη δική της θέση. Γνωρίζετε τα σημαντικά μέτρα που πήραμε για να τη στηρίξουμε. Ανεστάλησαν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Το κράτος κάλυψε το 40% των νοικίων. Ουσιαστικά ανέλαβε τη μισθοδοσία των εργαζομένων των επιχειρήσεων. Σχεδόν όλοι οι απασχολούμενοι διατήρησαν ένα σημαντικό τμήμα της αγοραστικής τους δύναμης, έστω και παραμένοντας εκτός χώρου δουλειάς. Παράλληλα, τονώνεται η ρευστότητα στην αγορά με 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο μηχανισμός της επιστρεπτέας προκαταβολής βρίσκεται ήδη στη δεύτερη φάση του. Στη διάθεση των επιχειρήσεων έχουν τεθεί ακόμα τα κεφάλαια του ΤΕΠΗΧ 2, όπως και οι σημαντικοί πόροι του ειδικού ταμείου, που εγγυάται κατά 80% κάθε δάνειο. Τέλος, το πρόγραμμα Συνεργασία ήδη επιδοτεί μισθούς και εργοδοτικές εισφορές στις επιχειρήσεις που η πανδημία αναγκάζει να δρούν σε ιδιαίτερες συνθήκες. Με στόχο διπλό. Να ξεπεράσουν την ξαφνική δοκιμασία και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Αλλά και να μην χαθούν για πάντα θέσεις εργασίας. Ώστε οι δυνάμεις της παραγωγής να τεθούν γρήγορα στην υπηρεσία του Εθνικού Στόχου της Ανάπτυξης από το 2021. Γιατί το περιβάλλον είναι πια διαφορετικό. Μην ξεχνάμε ότι πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος νέας διακυβέρνησης, ο φόρος των εταιριών είχε μειωθεί από το 28% στο 24% και ο φόρος στα μερίσματα από το 10% στο 5%. Και ένας νέος αναπτυξιακός νόμος ενισχύει τις επενδύσεις, πολεμώντας τη γραφειοκρατία. Κυρίες και κύριοι, όλα όσα έγιναν, γίνονται και θα γίνουν, συνδέοντας ευθέως τα ζητούμενα και του δικού σας χώρου των εξαγωγών. Φορολογικές ελαφρύνσεις, η εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και το ψηφιακό κράτος σας αφορούν ως δυναμικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας. Αυτές οι αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν. Σύντομα θα υπάρξει γενναία μείωση στην προκαταβολή φόρου. Και αυτές τις μέρες η Βουλή συζητά νόμο που θα επιτρέπει μικροπιστώσεις χωρίς εγγυήσεις προς επιχειρηματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ζητούν γρήγορα μικρά κεφάλαια. Και ακολουθεί άλλο νομοσχέδιο το οποίο θα ρυθμίζει το ιδιωτικό χρέος. Θα εξηγένει προβληματικά εταιρικά σχήματα και θα προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε όποιον αναλαμβάνει το ρίσκο ενός σχεδίου, αλλά τελικά αποτυγχάνει να το υπηρετήσει. Αναπτύσσονται όμως και πρωτοβουλίες, ειδικά για τις εξαγωγές. Έμεσες, όπως για την τόνωση του πρωτογενού τομέα, της μεταποίησης και των μεταφορών, αλλά και άμεσες, όπως το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Εξωστρέφεια, με 85 δράσεις. Ο στόχος μας σαφής. Η συμμετοχή των εξαγωγών στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν από 38% σήμερα να φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 48% στο τέλος της τετραετίας. Το μερίδιο της βιομηχανικής παραγωγής να φτάσει από το 9,5% που είναι σήμερα στο 12%. Και οι ξένες επενδύσεις να έχουν διπλασιαστεί μέχρι το 2023. Και σε αυτή την κατεύθυνση το Enterprise Greece εξυγχρονίστηκε. Το καλοκαίρι μάλιστα θα εγκαινιάσει ειδική πλατφόρμα ενημέρωσης αλλά και εκπαίδευσης
εξαγωγιών και επενδυτών. Σκοπός επίσης είναι να αυξηθούν τα εξαγώγημα αγαθά πέραν των πετρελοειδών και υπηρεσίες πέραν του τουρισμού και της ναυτιλίας. Αυτό σημαίνει στροφή προς τομείς όπως το ποιοτικό κρασί, νέες τεχνολογίες, η δημιουργική βιομηχανία. Είναι απαραίτητο συνεπώς να χαρτογραφηθούν οι χώρες στόχοι και οι κλάδοι στόχοι με ελληνικό ενδιαφέρον. Και να αξιοποιηθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, το e-commerce, με τη βοήθεια της οικονομικής διπλωματίας και της έμπειρης Ολλανδικής κυβέρνησης που μας παρέχει σημαντική τεχνική βοήθεια. Φίλες και φίλοι, το ξέρετε ότι είμαι σταθερά δίπλα σας. Το εμπόριο και οι εξαγωγές, άλλωστε, ιστορικά σηματοδοτούν το ελληνικό δαιμόνιο, την αντοχή και τη δημιουργικότητα. Θέλω όμως να είστε και εσείς δίπλα μου στην προσπάθεια ανάταξης της χώρας. Γιατί η επιταγή του ριζικού της μετασχηματισμού παραμένει επίκαιρη. Η Ελλάδα πρέπει να δει αλλαγές ανάλογες εκείνων των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών. Με πολύ γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, πλήρη απασχόληση, εθνική ευημερία και ατομική προκοπή. Και ακριβώς αυτή την προοπτική δηλώνει το σύνθημά μας «Η Ελλάδα που παράγει, η Ελλάδα που εξάγει». Σας ευχαριστώ.